Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 12 Αυγούστου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Τρόμο και πανικό σκόρπισε τα ξημερώματα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Παιανία και Ημιτό. Με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους που έφτασαν μέχρι και τις κεραίες αναμετάδοσης σήματος, οι φλόγες γιγαντώθηκαν και μάλιστα στην Παιανία πολλοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν άρων-άρων για να μην κινδυνεύσουν οι ζωές τους. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για εκρήξεις καθώς εκδηλώνονταν ταυτόχρονες εστίες. Από αυτό εδώ το σημείο στην Παιανία ξεκίνησε τα ξημερώματα στις 3 και 18 η μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε μέχρι τον Ημιτό. Οι φλόγες έφταναν μέχρι και τα 20 μέτρα, αφού την ίδια ώρα έπαιναν θυελώδεις άνεμοι. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη φωτιά, με φλόγες που έφταναν τα 20 μέτρα σε μέτωπα τα οποία ήταν τις παρυφές του Ημιτού και μόλις δεκάδες μέτρα από σπίτια. Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε όπως έπρεπε. Ο υπουργός από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο κέντρο επιχειρήσεων συντονισμού. Συντονίζοντας όλες τις επιχειρήσεις, προχωρήσαμε σε όλα τα πρωτόκολλα που έπρεπε. Έχουμε εστίες, επιχειρούν τα εναέρια μας μέσα και οι πήγες δυνάμεις μας. Η φωτιά ξέσπασε 3 και 18 το πρωί, σε μια δύσκολη στιγμή, δεδομένου ότι ο κόσμος ήταν στα σπίτια του και κοιμότανε. Υπήρξε εξέλιξη της πυρκαγιάς, όπως και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, δεδομένου ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Έχουμε 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Ένα επίσης ελικόπτερο συντονιστικό, στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και 2 ελικόπτερα Σινούκ του ελληνικού στρατού. Οι δυνάμεις των πυροσβεστών έδωσαν ολονύχτια μάχη για να καταφέρουν να κατασβέσουν τη φωτιά. Κατά τις πρωινές ώρες, ο δυνατός αέρας κόπασε, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης και κέρυας επέμβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Με ασφάλεια οι κάτοικοι, και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε κανένα θύμα. Και αυτό ήταν άθλος. Και από ανθρώπινη περιουσία έχουμε κάει και δύο σπίτια, το ένα ολοσχερός και το άλλο έχει υποστεί ζημίες. Ήταν πολύ άσχημη. Ξαφνικά, λόγω του αέρα, η αιστεία της φωτιάς πήρε τεράστιες διαστάσεις. Μιλάμε για μεγάλη οικολογική καταστροφή, ήταν πολύ μεγάλη έκταση και ήταν πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Ήταν κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια. Και ο κόσμος συνεργάστηκε αμέσως και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την πολιτική προστασία του Δήμου μας και κοινώθηκαν με ασφάλεια. Και κατεβήκαμε εκεί που είπε ο κύριος πριν, στην περιοχή του Λαγού, σε μέρη που τα οποία είχαμε ασφάλεια. Συνολικά η φωτιά εκδηλώθηκε σε 3 μέτωπα. Το πρώτο ήταν σε μικρή απόσταση από σπίτια στην Παιανία. Αναλυτικότερα το δεύτερο ήταν σε Χαράδρα κοντά στον οικισμό της Παιανίας και το τρίτο στην κορυφογραμμή του Ημιτού. Η μεγάλη ανησυχία ήταν να περάσει την κορυφογραμμή και να κατευθυνθεί προς το δάσος της Κεσαριανής, καθώς τότε θα έφτανε κοντά στο Βύρονα και πιο μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Συνδράμ το πυροσβεστικό σώμα με 21 υδροφόρες, με 21 υδροφόρες και ένα μεγάλο χωματουργικό ερπιστηροφόρο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα φαίνεται να είναι καλύτερη σε σχέση με αυτό που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε όλοι σήμερα τα ξημερώματα. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε γύρω στις 3.30 ώρα το πρωί. Κάποια ένα-δύο σπίτια έχουν καεί στην άκρη του οικισμού εδώ της Παιανίας. Ο αέρας κατήφθηνε τη φωτιά προς το βουνό. Ευτυχώς ή δυστυχώς αυτός, τουλάχιστον ευτυχώς το λέω με την έννοια ότι δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές. Έκοψε ο αέρας και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ευτυχώς που μπόρεσα και ετοιμάζησα τώρα, γιατί στη διάρκεια της μέρας, συνήθως λόγω των μελτεμιών, ο αέρας αδυναμώνει. Από την πρώτη στιγμή, μετά από αιτήματα της πυροσβεστικής και τη συνδρομή της αστυνομίας, απομακρύνθηκαν αμέσως οι κάτοικοι των σπιτιών στην Παιανία, από όπου ξεκίνησε και η πυρκαγιά, προς τα κάτω από τη λεωφόρο Λαυρίου, γι' αυτό και δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Τελικά η αντιμετώπιση ήταν αποτελεσματική, με εξαίρεση τις καταστροφές που υπέστησαν δύο σπίτια στην Παιανία, ένα από αυτά κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός. Τα προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών αποκαθίστανται σταδιακά από τα τεχνικά κλιμάκια που βρίσκονται εκεί από νωρίς. Ωστόσο, η μεγάλη φωτιά στον Ημιτό έφτασε μέχρι και το πάρκο Κεραίων και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη μετάδοση του σήματος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, με το μεγαλύτερο στο Love Radio 97,5. Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς, οι εγκαταστάσεις του Love 97,5 στον Ημιτό έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από την φωτιά που ξεκίνησε από την Παιανία και έφτασε τα ξημερώματα μέχρι το κέντρο εκπομπής στην κορυφή. Ακόμα δεν επιτρέπεται ούτε η πρόσβαση από τις αρχές, οπότε δεν γνωρίζουμε καν το μέγεθος της ζημιάς. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε το πρόγραμμα
πρόγραμμά μας μέσω διαδικτύου προς το παρόν, καθώς θα χρειαστούν σίγουρα πάνω από 3 μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επανέλθουμε στον αέρα της Αττικής. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την αγάπη και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάλι κοντά σας το συντομότερο δυνατόν. Ο σταθμός επιρρύπτηκε σοβαρές ευθύντες στο δασαρχείο. Αν το δασαρχείο είχε επιτρέψει την αποψήλωση από τους θάμνους και τα πουρνάρια της περιοχής, η φωτιά θα είχε σταματήσει και δεν θα είχαν καεί τόσοι σταθμοί. Αλλά δεν επέτρεπα να καθαρίσεις τον νόμιμο και αδειοδοτημένο χώρο σου ούτε στον παραμικρό βαθμό. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα δουλέψουμε μέρα και νύχτα για να μας ακούσετε ξανά στην Αθήνα και τα περίχωρα το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την κατανόηση. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Προχωράμε. Η πυροσβεστική με ειδικό επιτελείο ερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπρισμού. Υπόνοιες για αυτό το ενδεχόμενο άφησε ο δήμαρχος της Παιανίας Σπύρος Τάμου, όπως και άλλοι κάτοικοι που μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για εκρήξεις. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα αίτια για την έναρξη της πυρκαγιάς, με το χρονικό σημείο να προβληματίζει ιδιαίτερα. Άνδρες του ανακριτικού της πυροσβεστικής συγκεντρώνουν μαρτυρίες και στοιχεία μετά τις καταγγελίες ότι ακούστηκε έκρηξη πριν την έναρξη της πυρκαγιάς, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ακόμα και η περίπτωση εμπρισμού. Η πυροσβεστική με ειδικό επιτελείο θα ερευνήσει τις αιτίες της πυρκαγιάς και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπρισμού. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι από τις 3:20 δόθηκε ένας υπεράνθρωπος αγώνας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ο αέρας ήταν πολύ δυνατός, αλλά αρχίσε να κοπάζει και μας έδωσε τη δυνατότητα άμεσης και κέρυας επέμβασης των περιοριστικών οχημάτων. Η κόρη μου έβαλε φωνές, φωτιά, εγώ δεν το πίστευα. Ακούσατε κάτι? Θόρυβο. Όταν κοιμόμουν, δεν άκουσα. Μόλις ξύπνησα, άκουσα 3-4 πουνάρια. Βγήκα έξω, είδα λάψη, φωτιά, καπνός και αυτά. Και ήρθαν οι προσδικοί, οι άντρες μπήκαν μέσα στη σκάλα, ανέβηκαν πάνω σπίτι και μας φωνάζανε κατεβείτε κάτω γρήγορα. Κατεβήκαμε κάτω, είδαμε γύρω-γύρω σύννεφα, καπνό και φλόγες γύρω-γύρω. Πανικοβλήθηκα κι εγώ και πήγα κάτω, έφυγα. Φώναξε αστυνομία, βγαίνετε έξω κι εγώ καίγεστε, λέει. Εκεί, βέβαια, η αστυνομία και η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, η πυροσβεστική άνοιξε την πόρτα και έριξε εδώ στο Χέρσο. Εντάξει, είχα φύγει, σηκωθεί και έριχνα με το λάστιχο γύρω-γύρω από το σπίτι και στο αυτοκίνητο και το έσωσα. Αυτό που ακούστηκε, ότι γίνονταν κάποιες εκρήξεις, κάποιοι είπαν... Έγινε στο σπίτι αυτό γιατί ήταν υδραυλικός άνθρωπος και είχε μέσα μπουκάλες. Δεν έγινε έκρηξη την ώρα της φωτιάς. Εδώ και εγώ ήταν το σπίτι και αφού και εγώ ήταν το σπίτι, μετά έγινε έκρηξη μέσα στο σπίτι. Λείπαμε και μας ειδοποίησαν εδώ τα παιδιά και μάλιστα ρίχνανε μέσα στο δικό μας σπίτι νερό για να μην καεί. Και γλίτωσε το σπίτι, ευτυχώς. Έγινε καλή κινητοποίηση. Δεν ξαναγίνει ποτέ έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι υπαρκτός. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, 3η 13 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για την περιφέρεια Αττικής, τις περιοχές του Εύρου και της Αμοθράκης, όπως και της Κορινθίας και της Αργολίδας από την Πελοπόννησο, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ κίνδυνο επίπεδου 4 αντιμετωπίζει Εύβοια, Ισκύρωση, Βιωτία και Ευθιότιδα. Το ίδιο ισχύει και για τις σποράδες. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων ή σκουπιδιών, η χρήση μηχανημάτων προκαλούν σπινθήρες, η χρήση πέθυρων ψαριών, το κάψιμο μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Δεν φαίνεται ότι θα εισχάσουμε αυτό το καλοκαίρι από τις φωτιές. Από την πυρκαγιά, σοβαρή ζημιά υπέστησαν ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν από τον Ημιτό. Το σοβαρότερο πλήγμα δέχθηκε ο Λευ Radio 97,5. Κάηκαν οι εγκαταστάσεις του και δεν μπορεί να μεταδώσει το πρόγραμμά του παρά μόνο διαδικτυακά. Πάμε στον Ημιτό και τον Αποστόλη Φουρνατζόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Εδώ από τον χιλιοκαμένο Ημιτό που πραγματικά κανείς αναρωτιόταν, υπάρχει κάτω λακαή. Και όμως υπάρχει. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, δηλαδή έχει σβήσει η φωτιά, δεν απειλούνται ούτε ζωές ούτε περιουσίες. Καθώς τις πρωινές ώρες είχαμε δει τη φωτιά να οργιάζει και να πλησιάζει σπίτια. 4 εξ αυτών υπέστησαν ζημιές, ένα από αυτά κάηκε εντελώς. Αλλά η μεγάλη ζημιά, σε πληροφορώ, έχει γίνει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι το κέντρο εκπομπών, το πάρκο Κεραιών όπως λέγεται, με αποτέλεσμα
αποτέλεσμα υπάρχουν σοβαρές ζημιές και προβλήματα στην μετάδοση σταθμών. Το χειρότερο πρόβλημα δεν το έπαθε ο Love Radio, καθώς δεν μπορεί να μεταδώσει το πρόγραμμα του καθόλου. Ωστόσο, για τους φίλους του ερωτικού ραδιοφώνου της πόλης, υπάρχει το ίντερνετ, μπορεί να παρακολουθούν διαδικτυακά το πρόγραμμά του, όπως ενημερώνει ο ίδιος ο σταθμός σε ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει, στην οποία λέει ότι θα επισκευαστεί το πρόβλημα το σύντομότερο δυνατόν. Θα επιστρέψει στα Ριζιανά λοιπόν ο Love Radio. Ένα πρόβλημα που μπορεί να πάρει και τρεις μέρες, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρουμε, καθότι οι τεχνικοί πηγαίνουν και έρχονται εδώ πέρα, ανεβαίνουν πάνω για να δουν τις ζημιές κεραίες, πώς είναι η κατάσταση. Ενώ ζημιές ενδέχεται να υπάρχουν και σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς έχουμε δει τεχνικούς και από τις εταιρείες να καταφθάνουν εκεί. Από εκεί και πέρα, στην ανακοίνωση του Love Radio θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το δασαρχείο. Το δασαρχείο λοιπόν έχει απαγορεύσει, μετά από πολλά αιτήματα που έχουν κάνει οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τους έχει απαγορεύσει να καθαρίσουν τον αδειοδοτημένο χώρο που έχουν. Δηλαδή, δεν τους έχει αφήσει να καθαρίσουν ξερόχορτα, πουρνάρια και τέτοια πράγματα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πυρκαγιές και είναι κίνδυνο ασφαλείας για όλους. Με αποτέλεσμα, αυτά που είδαμε σήμερα, μπορούμε να δούμε εικόνες στις οποίες οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί πραγματικά κάποια σημαντικά τμήματά τους. Το οποίο αυτό είχε πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό κόστος, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα σταθμό ο οποίος ταΐζει οικογένειες, ο οποίος πληρώνει ανθρώπους και καταβάλει τους φόρους του. Επομένως, δεν νοείται ένα δασαρχείο να εμποδίζει κάποιον να φροντίσει την ασφάλεια του εαυτού του. Και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα. Το δασαρχείο πρέπει να απαντήσει και αυτό, όπως και σε πολλά άλλα. Καθότι δεν έχει προχωρήσει, έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας η δημιουργία ενιαίου δασολογίου, το οποίο διευκολύνει καταπατητές να πηγαίνουν να βάζουν φωτιές και μετά να καταβατούν αυτή τη γη και να την κάνουν οικόπεδα προς πώληση, φιλέτα κινήτων. Από εκεί και πέρα, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται περί εμπρισμού. Έτσι έχουν καταγγείλει κάτοικοι μέχρι και ο δήμαρχος της Παιανίας, καθότι γύρω στις 3 άκουσαν μια μεγάλη έκρηξη. Βγήκαν οι άνθρωποι άρον-άρον από τα σπίτια να δουν τι σημαίνει και τρομαγμένοι ήταν 3 μέτωπα φωτιάς να έχουν ανάψει ταυτοχρόνως. Είναι τρομερά πράγματα αυτά και είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι και τα 3 μέτωπα άνοιξαν τυχαία. Ωστόσο, να πούμε, υπάρχει και μια καταγγελία κατά τη ΔΕΗ που λέει ότι ο πολίτης μάλιστα κατήγγειλε ότι οι σπινθήρες που άναψαν τη φωτιά προήλθαν από καλώδιο. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι κάποια αξιόπιστη πληροφορία ή αν είναι από κάποιον που θέλει να θολώσει τα νερά. Γιατί πραγματικά εκεί πάνω παίζονται πολλά λεφτά. Οπότε τα πράγματα είναι περίεργα σε ό,τι αφορά εμπριστές και μη. Έχουμε δει πολλές δολιοφθορές σε παρατηρητήρια εθελοντών δασοπυροσβεστών που οι άνθρωποι είναι εκεί νύχτα μέρα για να παρατηρούν. Μην ξεσπάσει κάτι, να προλάβουν να ειδοποιήσουν και να μην έχουμε γεγονότα όπως το μάτι. Και βλέπουμε άτομα να προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η πυροσβεστική έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή σε όλη την περιφέρεια Αττικής, καθώς υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα. Το είδα μάλιστα και τις πρώτες πρωινές ώρες που λίγο έλειψε έτσι. Άμα δεν είχαν ειδοποιηθεί κάτι για την πυροσβεστική, θα είχαμε, μπορεί να μιλάγαμε και για θύματα, καθότι και ο ρυθμός 112, να πούμε, δεν λειτουργήσε αυτή τη φορά. Τον είδαμε να λειτουργεί πριν κάποιες μέρες το Σάββατο. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν λειτουργήσε, δεν γνωρίζουμε γιατί μπορεί να έχει γίνει αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι, παρότι έχουμε αυτό το σύστημα, το οποίο από το 2001 θα έπρεπε να λειτουργεί βέβαια, δεν ειδοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο. Οπότε παραμένουμε σε παλαιά σκοπή τεχνικές, δηλαδή να γίνονται τηλέφωνα, να ενημερώνονται οι κατάλληλοι αξιωματούχοι και αυτοί να δίνουν τα σήματα εκένωσης. Το οποίο αυτό έχουμε δει και στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις ότι μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να προσέξουμε λίγο και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο επηρεάζει βαθύτερα. Δηλαδή, όσο προχωράει ο καιρός, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Κάθε καλοκαίρι θα είναι όλο και πιο θερμό. Θα απειλούμαστε λίγο παραπάνω από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ενώ είμαστε και μια χώρα η οποία δεν έχει ούτε οργανωμένο κλιματολόγιο, το οποίο επιτρέπει οικιστικές στρεβλώσεις και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αστικό ιστό να αναμειγνύεται με δασικές εκτάσεις. Το οποίο αυτό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα, η οποία θα οδηγήσει στην επόμενη τραγωδία. Και είναι πολύ αμφίβολο αν μάθαμε πράγματα από το μάτι, δηλαδή, γιατί βλέπουμε ακόμα φαινόμενα καταπατητών ή εν δυνάμει μπριστών. Απόστολε Φουνατζόπουλε, σίγουρα μας βάζει σε σκέψεις το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βράδυ. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες των κατοίκων. Πολλά ερωτηματικά βέβαια υπάρχει γύρω από αυτή την απαγόρευση από το δασαρχείο για να καθαριστούν τα χόρτα, τα οποία λειτουργήσαν ως καύσιμη ύλη και ουσιαστικά δώσαν ζωή στη φωτιά. Απόστολε Φουνατζόπουλε, ήταν αναλυτικότατο το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ρεπορτάζ. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Και θα ήθελα εσείς που έχετε μια συνολική πληροφόρηση να μας δώσετε τη δική σας εικόνα.
Πάντα υπάρχουν ερωτηματικά και πάντα υπάρχουν προβληματισμοί μετά τις πυρκαγιές. Το θέμα είναι αυτοί οι προβληματισμοί να υπάρχουν και λίγο πριν. Γιατί πολλές φορές αυτά είναι που μας καθοδηγούν. Κοιτάξτε, όπως έχει άκουγα και από το ρεπορτάζ, αλλά και έχει καταδειχθεί όλη την ημέρα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν μια φωτιά που ξεκίνησε εκεί γύρω στις 3.30 το πρωί. Περίεργες συνθήκες πως ξεκίνησε τέτοια ώρα. Ήταν στα όρια του οικισμού προσήλιο της Παιανίας, είναι ανάμεσα η περιοχή στην Παιανία και στα Αγγλικά νερά. Ήταν στην άκρη και η κατεύθυνση ήταν προς το βουνό, έτσι δεν κινδύνευσε άμεσα ο οικισμός. Βέβαια προληπτικά η αστυνομία εκένωσε, έδωσε εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι, όσοι εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί από τα σπίτια τους, και ήταν καλό αυτό που λειτουργήσε. Και γι' αυτό ευτυχώς μόνο δύο σπίτια ήταν αυτά τα οποία είχαν ζημιές μεγάλες. Δεν κινδύνευσε ο οικισμός. Βέβαια η φωτιά, γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες νύχτα ακόμα ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, γι' αυτό τα δόθηκε τόσο γρήγορα σχεδόν σε όλο τον Ημιτό και έφτασε στην κορυφή και πέρασε από τη μεριά της Αθήνας. Μετά κόπασε κάπως ο αέρας μεταξύ 6, 7, 8 τέτοια ώρα και αυτό ήταν ένα καλό στοιχείο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Που είναι μια τεράστια κινητοποίηση και από την πυροσβεστική με πάνω από 40 οχήματα. Εμείς από την περιφέρεια του στείλαμε πάνω 22 πιτιοφόρα που και αυτά βοήθησαν με την έννοια δίνανε συνέχεια νερό στα πυροσβεστικά οχήματα και δεν χρειαζόταν να απομακρυνθούν. Και οι Δήμοι προσέτρεξαν με δικά τους πυροσβεστικά. Και βιτιοφόρα αλλά και πυροσβεστικά οχήματα, πήγες δυνάμεις πάρα πολλές και μπόρεσε να ελεγχθεί. Και ειδικά ο φόβος ήταν να μην μεταδοθεί από την πλευρά της Αθήνας και έγιναν και ζημιές πάνω στις κεραίες, το μεταδώστε και εσείς. Ακούω και εγώ ότι πάρα πολλοί σταθμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα. Και η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Για το 112 υπήρξε ένας προβληματισμός γιατί δεν λειτουργήσε, αλλά επειδή είναι σε κάποιο στάδιο ακόμα διερευνητικό για να ξεκινήσει, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαχωρίζεις μικρές περιοχές. Δηλαδή αν έφευγε ένα μήνυμα με το 112 σήμερα, θα πήγαινε σε όλους τους πολίτες Ανατολικής Αττικής. Είναι κάποιες πολλές χιλιάδες μηνύματα. Θα φεύγανε συγχρόνως. Δηλαδή μπορεί και στα Καλύβια που μένω εγώ και στο Μαρκόπουλο και στο Λάβριο θα έπαιρνα σήμερα 118 για μια συγκεκριμένη περιοχή που μπορεί αυτό να δημιουργούσε και μεγαλύτερο πανικό με την έννοια ότι δεν αφορούσε αυτό καθεαυτό το σημείο. Ήταν όμως στην άκρη του οικισμού, δεν ήταν πολλά σπίτια και αντιμετωπίστηκε έτσι με τον παραδοσιακό τρόπο να αποφασίσει ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω τώρα να μπω στη συζήτηση για το αν υπάρχουν σενάρια εμπλισμού και τέτοια, αλλά υπάρχει κάτι άλλο το οποίο φαίνεται να προβληματίζει. Γιατί ακούσαμε και τις καταγγελίες του κόσμου, διαβάσαμε και τις ανακοινώσεις του σταθμού. Φαίνεται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να θέλανε να καθαρίσουν την περιοχή, να μην αφήσουν καμία περίπτωση να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε αυτό το σημείο και να υπήρχε απαγόρευση από το δασαρχείο. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα η ραδιοφωνική σταθμή αυτό που θα καθάριζαν θα ήταν γύρω από τις εγκαταστάσεις τους, γύρω από τις κεραίες και τα λοιπά. Δεν θα καθάριζαν όλο το βουνό, Εκεί απάνω τώρα πώς είχαν γίνει συζητήσεις και τι συμφωνίες είχαν γίνει και τα λοιπά. Γενικά το δασαρχείο είναι πάρα πολύ συγκρατημένο έως απαγορευτικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις που θέλουμε να καθαρίσουμε εκτάσεις. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το οικόπεδο το δικό μου, το δικό σας και αυτό που βρίσκονται μέσα στους οικισμούς ότι δεν πρέπει να τα καθαρίζουμε. Το αντίθετο επιβάλλεται να τα καθαρίζουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα στις δικές μας περιοχές. Έτσι όπως είναι εκτεταμένες και διάσπαρτες, να υπάρχουν χιλιάδες οικόπεδα που δεν είναι καθαρισμένα και που δεν έχει δυνατότητα ένας Δήμος από τις δικές μας περιοχές να καθαρίσει τα πάντα. Μάλιστα. Σε ένα Δήμο με αστικό ιστό που μπορεί να είναι 10, 20, 30 άχρηστα και εκεί παίρνεις και τα καθαρίζεις εύκολα και είναι άλλο δικές μας περιοχές έτσι όπως είναι εκτεταμένες παντού που είναι αδύνατο να μπορέσει να καθαρίσει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι έχει γίνει λοιπόν με τις κεραίες, σαφώς θα έπρεπε τα όποια προληπτικά μέτρα να είχαν ληφθεί. Κύριε Φιλίππου. Δεν ξέρω τον χρόνο, ότι επειδή για τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες, αυτό που θέλω να πω, μια έκκληση προς τον κόσμο που απευθύνεται και εσείς και σας ευχαριστούμε για αυτό, να είναι ο κόσμος πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν έχουμε κανένα λόγο σήμερα να κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτιά, να προσέχουμε, γιατί περισσότερες φωτιές δυστυχώς είναι από αμέλεια. Δυστυχώς. Και εκεί φταίμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Βαθρακογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τι έλεγε ο κύριος Φιλίππου, αντιπεριφερειάρχης, ή αν ακούσατε και το ρεπορτάζ μας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και γι' αυτό θέλω να τα θέσω σε εσάς απευθείας. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η δική σας εικόνα? Η δική μας εικόνα αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά που ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 3:18 στην περιοχή προσήλαιο της Παιανίας πλησίων του Σιωδού Σερών και εξελίχθηκε σε δαχτυλική πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ καλή. Το τέλος της ημέρας μας βρίσκει σε μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση και ευελπιστούμε ότι αύριο θα έχει κλείσει κιόλας αυτή η πυρκαγιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Όλες οι αναφορές λέγανε ότι υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την πυροσβεστική, ότι χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την πρόληψη. Για παράδειγμα, είχαμε συνεχώς προειδοποιήσεις από όλες τις αρχές το προηγούμενο διάστημα ότι επειδή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και επειδή θα έχουμε μεγάλους αέριδες και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, να καθαριστούν τα χόρτα, να καθαριστούν τα χλαδιά, να μπορέσει να γίνει λιγότερο πιθανό να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά ή άμα εκδηλωθεί να μην έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Είδαμε όμως ότι, όπως για παράδειγμα από την ανακοίνωση του Love Radio, υπήρχαν περιπτώσεις όπου το ίδιο το δασαρχείο δεν άφησε να γίνει αυτή η δουλειά. Κοιτάξτε, μέσα στο τριήμερο αυτό, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ επικίνδυνο, 10, 11 και σήμερα 12 του μηνός, εκδηλώθηκαν συνολικά 182 πυρκαγιές. 182 πυρκαγιές, μάλιστα. 182 πυρκαγιές είναι ένας μεγάλος αριθμός, όμως ανταποκριθήκαμε σε όλες τις πυρκαγιές σε ύψιστο βαθμό. Να πούμε για τη σημερινή πυρκαγιά, γιατί πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας σε αυτή, ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και συνεργασία όλων των φορέων. Να τονίσουμε ότι είχαμε αποφυγή πανικού δεδομένου της έναρξης της ώρας της πυρκαγιάς πρώτες πρωινές ώρες. Υπήρξε τελικά σωστός συντονισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο απολογισμός γίνεται στο τέλος, δεν γίνεται ενδιάμεσα ούτε στην αρχή μιας πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπήρξε λοιπόν σωστός συντονισμός. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να μην θυμίσουμε θύματα, εκεί πρέπει να σταθούμε, αλλά και όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην εικόνα της πυρκαγιάς που αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση. Και αυτό είναι το σημαντικό, όπως παράλληλα το γεγονός ότι ενώ είχαμε πόσες, 1.300 φωτιές από την αρχή του χρόνου, δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινα θύματα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, γιατί αναφερθήκατε στην έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν είδαμε να ενεργοποιείται το 112, ο αριθμός έγκαιρης προειδοποίησης αυτή τη φορά. Γνωρίζετε αν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Καταρχήν, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκταξης Ανάγκης το 112 επίσημα ενεργοποιείται από την αρχή του έτους. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε μια φάση που είναι πιλωτική. Υπήρξε και συγκεκριμένος λόγος, τον οποίο εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο Λάκης σήμερα. Δεν υπήρχε λόγος εκείνη την ώρα να σταθούν μηνύματα σε έναν κόσμο που ακόμα δεν έχει εκπαιδευτεί. Ενδεχομένως να δημιουργούνταν άλλα προβλήματα όπως πανικός. Είπαμε ότι αυτό αποφεύγει. Και το αποτέλεσμα έκρινε ότι όλα πήγαν καλά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα στην Ελαφώνησο μετά την πύρινη λέλαπα που ξέσπασε το Σάββατο στη χωματερή του νησιού, καταστρέφοντας σχεδόν το 1/4 των δασικών εκτάσεων. Πλέον η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην Ελαφώνησο υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Πάντως, αισιοδοξία φέρνει το γεγονός ότι αρκετοί τουρίστες που έφυγαν λόγω της πυρκαγιάς επιστρέφουν και πάλι. Μία-μία μετρά τις πληγές της η Ελαφώνησος Λακωνίας μετά την μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε για δύο ημέρες στο νησί της Πελοποννήσου. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, αγρότες και καλλιεργητές είδαν τις περιουσίες τους να καταπίνονται από τις φλόγες, χιλιάδες τουρίστες εγκατέλειψαν το νησί. Πρόκειται για μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική αλλά και οικονομική καταστροφή για την Ελαφώνησο, που έχασε στις φλόγες το 25% της έκτασης του νησιού, δηλαδή 5.000 από τα 18.000 στρέμματα. Με τον αέρα η φωτιά περνάει μέσα από τις ελιές εδώ μέσα κάτω και ήρθε εδώ πέρα, τα κάψε όλα, δεν άφησε τίποτα. Και προχώρησε και κάτω, έφυγε και κάτω η φωτιά πλέον. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη χωματέρη του νησιού και ενώ αρχικά φάνηκε να αντιμετωπίζεται, το πρωί της Κυριακής ενισχύθηκε ο αέρας με συνέπεια να αναζωπηρωθεί και να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το κάμπινγκ στην παραλία του Σίμου εκενώθηκε για δεύτερη φορά, ενώ έπειτα από εντολή της Δημάρχου του νησιού πραγματοποιήθηκε εκένωση σπιτιών και καταλυμάτων στον οικισμό Παναγιά. Παρακαλώ πολύ, όπως εκενωθεί το κάμπινγκ. Αισιοδοξία πάντως προκαλεί το γεγονός ότι δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, ούτε υπήρξε κάποιος τραυματισμός, κάτι που οφείλεται
αναφέρεται στην άμεση και τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς όλα πήγαν καλά, αφού οι απώλειες που είχαμε είναι μόνο εκτάσεις και τίποτε άλλο, διότι το ζητούμενο ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών. Πλέον η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο από σήμερα το πρωί, χωρίς να υπάρχουν ενεργές εστίες, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην Αλαφόνησο υπό τον φόβο νέων αζωπυρώσεων. Την ίδια στιγμή οι επαγγελματίες της Αλαφονήσου κάνουν λόγο για μεγάλη οικονομική ζημία στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Με τη φωτιά δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Το θέμα είναι ότι γλιτώσαμε σπίτια και άτομα. Δεν έγιναν τέτοια ατυχήματα. Όλα τα άλλα θα γίνουν. Ελιές είναι. Η φυτική παραγωγή του νησιού επλήγει, με πολλά ελαιόδεντρα να γίνονται στάχτη, ενώ καταστράφηκαν και κάποιες μονάδες μελισσοκόμων οι οποίοι ζούσαν από αυτές. Ωστόσο, το θετικό είναι πως δεν καταστράφηκαν σπίτια, τουριστικές και ξενοδοχειακές υποδομές. Πάντως, η πυρκαγιά έπληξε τον τουρισμό του νησιού, καθώς υπολογίζεται ότι το Σαββατοκύριακο εγκατέλειψαν την Ελαφόνησο περίπου 6.000 επισκέπτες από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Βέβαια, αρκετοί από αυτούς χθες επέστρεψαν στο νησί, φέρνοντας και πάλι χαμόγελα στους κατοίκους, αλλά και τους επιχειρηματίες που ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό στην περιοχή. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο αέρας κόπασε, η φωτιά έχει σβήσει, η επιβατική κίνηση έχει αποκατασταθεί πλήρως και ο κόσμος άρχισε να εισρέει πάλι στο νησί και να έρχεται η τουριστική κίνηση στους κανονικούς της ρυθμούς. Μάλιστα, δεν παρατηρήθηκαν ακυρώσεις κρατήσεων. Η επιβατική κίνηση αποκαταστάθηκε αρκετά νωρίς και ήδη έχουμε από χθες αρκετό εισερχόμενο τουρισμό. Η Ελαφόνησος είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός και είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε και να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας. Πάντως, οι κάτοικοι του νησιού αναζητούν άμεσα λύση στο θέμα των απορριμμάτων, καθώς η χωματερή από την οποία ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου είχε πάρει φωτιά και πριν από ένα μήνα, ωστόσο τότε κατασβέστηκε λίγο πριν επεκταθεί. Πλέον η Ελαφόνησος βρίσκει τους ρυθμούς της, με τους κατοίκους του νησιού να ζητούν ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας και μόνιμη πυροσβεστική παρουσία στην περιοχή. Σε αυτό το σημείο, να περάσουμε να δούμε τώρα που είναι τα ανοιχτά μέτωπα. Συναγερμός υπάρχει για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο. Και σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξήρε τα στελέχη της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που εργάστηκαν σκληρά για τις δύσκολες πυρκαγιές αυτού του τριημέρου. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Νικολάου. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ακόμη μία επικίνδυνη ημέρα είναι η σημερινή για την εκδήλωση πυρκαγιών και να πούμε ότι ήδη 6 πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Αχαΐα, Μεσσηνία, Άρτα και Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, μεγάλη έκταση δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Πλατή Κομποτίου στην Άρτα, όπου επιχειρούν για την κατάσβεσή της 34 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος με 32 πυροσβέστες, ένα καναντέρ, 2 πεζετέλ και 2 ελικόπτερα. Ενώ να πούμε, στην κατάσβεση συμμετέχει και ένα υδροφόρο της περιφέρειας αλλά και εθελοντές. Ακόμα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Από εκεί και έπειτα, η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης έθεσαν υπομερικό έλεγχο τις πυρκαγιές στην περιοχή Μπούκα αλλά και Φώστενα της Αχαΐας, στον Αγκώνα Κεφαλονιάς αλλά και στην περιοχή Γλυκορίζη της Μεσσηνίας, ενώ να πούμε υπομερικό έλεγχο βρίσκεται και πυρκαγιά στον Αετό Τριφυλιάς στη Μεσσηνία. Φωτιά είχε ξεσπάσει νωρίτερα και στον Δωρίσκο του Εύρου, όπου πλέον το πύρινο μέτωπο βρίσκεται υπό έλεγχο σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Τώρα να υπενθυμίσουμε, όπως είχαμε δει και στο βίντεο, Κωνσταντίνε, ότι ακόμη και αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως σε περιφέρειες της Αττικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπως Εύρος και Σαμοθράκη, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως στη Λίμνο, περιφέρεια Πελοποννήσου σε Κορινθία και Αργολίδα, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπως Εύβοιας, Κύρος, Βιωτία και Φθιώτιδα, αλλά και στην περιφέρεια Θεσσαλίας όπως στα νησιά των Σποράδων. Να σου πω επίσης, Κωνσταντίνε, ότι ήδη, συγγνώμη, λαμβάνονται δρακόντια μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων, καθώς από τις 7 το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση, αλλά και η παραμονή των εκδρομέων εντός του Πευκοδάσους και της παραλίας του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα, του Εθνικού Δρυμού Σουνίου και του Ορεινού Όγκου του Ημιτού. Άννα, τέλος. Είναι αντιμέτωποι με πάρα πολύ μεγάλο έργο, με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο η πυροσβεστική, γιατί εγώ άκουσα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και έκανε λόγο για 1.308 πυρκαγιές μέχρι τώρα στο 2019, ενώ
πέρσι τέτοια περίοδο ήταν 735. Ακριβώς, και 182 το τελευταίο τρίμερο, Κωνσταντίνε. Φοβερό. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος, υπάρχουν άξιοι λειτουργοί που ξέρουν να δίνουν μάχες. Οι πυροσβέστη μας δεν έχουν κοιμηθεί αυτό το μήνα. Ούτε στο επιτελείο, ούτε στο πεδίο της μάχης. Είμαστε εδώ. Η προστασία και η ασφάλειά σας είναι καθήκον μας. Δουλεύουμε ακατάπαυστα γι' αυτό. Σας χρειαζόμαστε όμως. Σας χρειαζόμαστε όλους και όλες. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους άλλους, και να προσέχουμε όλοι μαζί τον τόπο μας, γύρω μας, το περιβάλλον μας, που είναι τόσο πολύτιμο. Αυτά για τις φωτιές. Τώρα να περάσουμε να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τα εργασιακά. Σήμερα η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε πως η ρύθμιση για τον βάσιμο λόγο απόλυσης ήταν αντεργατική και γι' αυτό κατηγόρησε την κατήργησε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λειτουργεί ως εργολάβος του ΣΕΒ, τονίζει από τη μεριά της η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε πως ο μέχρι πρότινος διευθυντής του γραφείου τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστας Ζούλας, αναλαμβάνει την προεδρία της δημόσιας τηλεόρασης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο, Χρήστο Κιμπιζή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ό,τι είδαμε και στο βίντεο, συνεχίζεται 4 μέρες μετά, αν δεν κάνω λάθος, η πολιτική αντιπαράθεση για τα εργασιακά, μετά την ψήφιση των επίμαχων τροπολογιών που είχε φέρει, συγγνώμη, πριν λίγες μέρες ο κύριος Βρούτσης στο Κοινοβούλιο. Σήμερα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, μας είπε πως ο βάσιμος λόγος απόλυσης, να εξηγήσουμε τι είναι ο βάσιμος λόγος απόλυσης, μέχρι και προχθές ένας εργοδότης για να απολύσει έναν εργαζόμενο έπρεπε να υπάρχει μια βάσιμη αιτία. Η κυρία Βούλτεψη μας είπε ότι αυτή η ρύθμιση είναι αντεργατική, την οποία ρύθμιση την είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία όταν την είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικούς μήνες. Και γι' αυτό και καταργήθηκε. Δηλαδή, η κυρία Βούλτεψη σήμερα μας είπε ότι για τη Νέα Δημοκρατία και κατά την άποψή της είναι πιο φιλεργατικό να απολύεται ένας εργαζόμενος χωρίς καμία αιτιολόγηση. Και διαβάζω στην Καθημερινή, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, προωθούνται αλλαγές και στον συνδικαλιστικό νόμο. Αυτό που ετοιμάζει ο κύριος Βρούτσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι από εδώ και πέρα η προκήρυξη των απεργιών θα γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει στους συνδικαλιστές και στους εργαζόμενους αυτή η νέα ρύθμιση που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται καινοτόμο. Χρήστο, έχουμε και αλλαγές στην ΕΡΤ. Να σου θυμίσω, Κωνσταντίνε, ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, πως είχε δημιουργήσει μια κομματικοποιημένη δημόσια τηλεόραση. Και τότε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύονταν πως στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε της κυβέρνησης τώρα είναι μια αδέσμευτη και κυδευμόνευτη αντικειμενική δημόσια τηλεόραση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε με το που ανέλαβε την Πρωθυπουργία? Πέρασε τόσο την ΕΡΤ, όσο και το ΑΠΕ, όσο και την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό τον έλεγχό του. Και σήμερα βάζει πρόεδρο της ΕΡΤ τον μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου τύπου του. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι κάπως αντιφατικό. Μάλιστα. Χρήστο Κιμπιζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και επιστρέψαμε. Πάμε στον απόψινό καλεσμένο μας, τον ειδικό γραμματέα ιδιωτικού χρέους, τον κύριο Φώτη Κουρμούση. Κύριε Κουρμούση, καλησπέρα. Καλησπέρα, είστε καλά? Καλά είμαστε, και μπορεί στην επικαιρότητα να είναι προφανώς οι φωτιές, αλλά βαθίσουμε και σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο εκεί ενδεχομένως να ανάψουν φωτιές, και αυτό είναι η οικονομία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο ιδιωτικό χρέος και προσπαθούμε τώρα να το ρυθμίσουμε με τις 120 δόσεις. Είχαμε σημαντικές αλλαγές και θέλω να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς προχωράει αυτή η ρύθμιση. Ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος για τις 120 δόσεις, που πλέον εντάσσει και τα νομικά πρόσωπα της επιχειρήσης, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κτλ. Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις 120 δόσεις. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή. Με την ένταξη στη ρύθμιση έχουν 10% διαγραφή προστίμων προς αυξήσεων, και εφόσον επιλέξουν και λιγότερο αριθμό δόσεων, για παράδειγμα αν ρυθμίσουν σε 60 δόσεις, τότε θα έχουν 50%. Λιγότερο από αυτό που θα τους προταθεί. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Ναι. Οι ίδιοι μπορούν να επιλέξουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να επιλέξουν δηλαδή και μία δόση, εφάπαξ εξόφληση, οπότε θα έχουν 100% διαγραφή προστίμων. Μπορούν να επιλέξουν 120 δόσεις, οπότε θα έχουν 10%. Όσες πιο πολλές δόσεις επιλέγουν, τόσο λιγότερο κούρεμα θα πάρουν.
Και είναι σημαντικό γιατί έχουμε πόσο είναι 104 δις χρέος προς την εφορία, 33-34 εκατομμύρια προς ασφαλιστικά ταμεία, δισεκατομμύρια προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά έρχονται και μαζεύονται και προσπαθούν να αντιμετωπιστούν με τις 120 δόσεις. Προφανώς και για τις μεγάλες οφειλές οι πάγιες ρυθμίσεις δεν επαρκούν. Όταν λέμε πάγιες ρυθμίσεις, αναφερόμαστε βεβαίως να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας στις 12 και εκτάκτως 24 δόσεις, οι οποίες και αυτές αναμένεται να αλλάξουν σύντομα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για το δημόσιο χρέος, είχαμε μια τεράστια συζήτηση για το τεράστιο ελληνικό δημόσιο χρέος μαζί με τα δύσκολα πλεονάσματα, ελλείμματα που είχαμε. Μπήκαμε σε τρία μνημόνια, κάναμε ολόκληρο PSI, ήρθανε τα πάνω κάτω στην ελληνική οικονομία. Το ιδιωτικό χρέος όμως δεν το συζητάμε τόσο πολύ. Και παρόλα αυτά, το νούμερο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι πάνω από 220 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το μειώσουμε κι αυτό? Σωστά τα αναφέρετε. Όντως, όλος ο δημόσιος διάλογος εστίασε στο δημόσιο χρέος, διότι ήταν το χρέος της χώρας προς το εξωτερικό. Και αφέθηκε σε δεύτερη μοίρα το χρέος που έχουμε μεταξύ μας, δηλαδή είτε η μία επιχείρηση την άλλη, είτε επιχειρήσεις εργαζομένους, είτε οι πολίτες προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Και αυτό ξεπερνάει τα 220 δισεκατομμύρια που είναι καταμετρημένα και ενδεχομένως να είναι και πολύ παραπάνω. Διότι, όπως γνωρίζετε, δεν καταγράφεται το χρέος από μια επιχείρηση στην άλλη ή από την επιχείρηση στον εργαζόμενο ή μεταξύ συγγενών και φίλων κλπ. Και εκεί όμως η λύση για αυτό το χρέος, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, θα είναι, θα έλεγα, της ίδιας μορφής. Πρέπει δηλαδή να ρυθμιστεί αυτό το χρέος. Και ρύθμιση σημαίνει ο καθένας να πληρώσει αυτό που πραγματικά μπορεί σύμφωνα με τις ικανότητές του, δηλαδή σύμφωνα με τα εισοδήματα και την περιουσία του. Φυσικά να διαγραφούν τα πρόστιμα και προσαυξήσεις που είναι το πλασματικό κομμάτι του χρέους. Ναι, στο κούρεμα νομίζω είναι το ζουμί. Στο κούρεμα είναι το ζουμί, ειδικά στα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και ο καθένας να πληρώσει ανάλογα με τις δυνατότητές του αυτό που μπορεί, την ικανότητα αποπληρωμής. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους είναι πανωτόκια και πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ το πραγματικό χρέος είναι σημαντικά μικρότερο. Και γι' αυτό βλέπουμε σε όλες τις μεγάλες ρυθμίσεις είχαμε τις 100 δόσεις. Τώρα έχουμε τις 120 δόσεις. Η μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, που θα μπορούσε να δώσει μια νέα όθηση στην επιχειρηματικότητα είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφείλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο κούρεμα, ειδικά στους τόκους και τις προσαυξήσεις. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός πώς πάει αυτή τη στιγμή? Στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν ενταχθεί περίπου 7.000 επιχειρήσεις όλων των ειδών, ατομικές επιχειρήσεις, αγρότες, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ κτλ. Και περίπου 2.100 επιχειρήσεις έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει όλα τα χρέη τους, τόσο προς δημόσιο όσο και προς τράπεζες. Όταν λέμε ρυθμίσει τα χρέη τους, εννοούμε ότι έχουν πάρει 120 δόσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αντίστοιχα, κούρεμα προστίμων και προσαυξήσεων περίπου σε ποσοστό 85 έως 95%. Και όσον αφορά τις τράπεζες, η ρύθμιση συνήθως περιλαμβάνει διαγραφή των πανωτοκίων που δεν έχουν ακόμα λογιστικοποιηθεί και παράλληλα εξόφληση του υπολείπου, του κεφαλαίου ποσού δηλαδή, σε 10, 15 ή και 20 χρόνια ανάλογα με τις δυνατότητες της επιχείρησης. Και ακούμε συνέχεια από την κυβέρνηση να τονίζεται σε όλους τους τόνους ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι η τελευταία μεγάλη ρύθμιση. Όποιος θέλει να ρυθμίσει τα χρέη του, είτε είναι επιχείρηση που ψάχνει ευκαιρία για ένα restart, είτε ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό το οποίο θέλει να βάλει όλα του τα χρέη σε τάξη. Τώρα είναι η ευκαιρία. Από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να κάνει? Ας πούμε ότι κάποιος δεν τα κατάφερε να μπει σε 120 δόσεις για χύψη λόγους και του έχει μείνει ένα μεγάλο χρέος προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Μετά θα μπορέσει να κάνει κάτι? Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου το μοναδικό εργαλείο εν ενεργεία θα είναι είτε ο εξοδικαστικός μηχανισμός αν είναι επιχείρηση, είτε αν είναι νοικοκυριό, θα πρέπει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Δηλαδή το γνωστό νόμο Κατσέλη με τις τροπικές φυσικά. Μιλάμε για πτώχευση ουσιαστικά. Που είναι πτώχευση φυσικού προσώπου. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτή διασώζεται πλέον με έναν άλλο νόμο που ψηφίστηκε λίγο πριν το Πάσχα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου το κράτος επιδοτεί το στεγαστικό δάνειο έτσι ώστε να διασωθεί η κύρια κατοικία του νοικοκυριού. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί κάτι που ακούω πολύ συχνά όσον αφορά τις ρυθμίσεις και είναι ότι
Πολλοί θέλουν να μπουν και δίνονται πάρα πολλά κίνητρα για να ενταχθεί κάποιος και να ρυθμίσει τις οφειλές τους. Αλλά δώσει εδώ, δώσει εκεί, δώσει παραπέρα. Είναι πολύ μεγάλο το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης κάθε μήνα και πολλοί χάνουν αυτές τις ρυθμίσεις. Αν κάποιος έχει χάσει τις 100 δόσεις ή κάποιος ο οποίος έχει βάλει τις οφειλές του στην πάγια ρύθμιση, μπορεί και αυτός να μπει σε 120. Σωστό. Οποιοδήποτε είναι στην πάγια ρύθμιση του 12-24 δόσεων ή είχε μπει στις 100 δόσεις ή πιο παλιά στις 80 ή στις 60 δόσεις, οτιδήποτε, και την έχασε αυτή τη ρύθμιση μέχρι τις αρχές Μαΐου που πρώτο εισήχθηκε ο νόμος 120 δόσεων στη Βουλή, μπορεί σήμερα να μεταβεί στις 120 δόσεις. Αυτός που δεν μπορεί να μεταβεί σε 120 δόσεις είναι όποιος είχε ενταχθεί σε 100 δόσεις του 2015 και μέχρι σήμερα δεν την έχει απολέσει, αλλά την τηρεί, ας το πούμε έτσι, ευλαβικά. Αυτός δεν μπορεί να μεταπτώσει στις 120 δόσεις. Θα πρέπει δηλαδή να συνεχίσει να την τηρεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Και εμείς καλά τα λέμε, αν κάποιος τα βάλει κάτω και δει το ιστορικό των ρυθμίσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή με τις ενεργοποιημένες 120 δόσεις και τον εξοδικαστικό, βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του. Αλλά καλά τα λέμε εδώ εμείς μεταξύ μας εντός συνόρων. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν υπάρχει συνεννόηση, αν υπάρχει κάποια παρέμβαση από τους θεσμούς πάνω στο θέμα της ρύθμισης των χρεών και αν έχουν προβάλει αντιστάσεις. Σίγουρα είναι στάνταρ και πάγια η θέση τους χρόνια τώρα ότι οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις χαλάνε την κουλτούρα των πληρωμών. Ότι δηλαδή θα συσσωρευτούν χρέη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε ένα διέξοδο που δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν. Δυστυχώς αυτό κάποιες φορές επαληθεύεται και από τα ιστορικά στοιχεία, δηλαδή το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ωστόσο, αντιπαραβάλλουμε τα επιχειρήματα ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άλλες περιόδους της χώρας μας με τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όπου πραγματικά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έφτασαν σε πολλές φορές αδιέξοδα λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και αυτά που πέρασε η ελληνική οικονομία με άλλες οικονομίες στην αναπτυγμένη Ευρώπη. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Κουρμούση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Σε αγώνα δρόμου για την άρση και των τελευταίων εμποδίων που θα ξεκλειδώσουν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, βρίσκεται το Οικονομικό Επιτελείο. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν εκδοθεί απαραίτητες κοινές υπουργικές αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την επένδυση στο ελληνικό. Στα δημοσιονομικά, καλά είναι τα νέα από το μέτωπο των εσόδων, τα οποία φαίνεται το πρώτο επτάμηνο του έτους να αυξήθηκαν περίπου 8%. Χαμόγελα στο Οικονομικό Επιτελείο φέρνουν τα στοιχεία για την πορεία των κρατικών εσόδων στο πρώτο επτάμηνο του έτους, καθώς εμφανίζουν υπέρβαση κατά περίπου 8%. Όπως έγινε γνωστό, τα έσοδα τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο, καθώς υπεραπέδωσε η ίσπραξη της πρώτης δόσης του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πρόκειται για ακόμη μια εξέλιξη που υποστηρίζει την θέση της κυβέρνησης ότι και φέτος θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος και στο ξεκλείδωμα των επενδύσεων. Στόχος είναι ως το μεθεπόμενο Σάββατο να έχουν δημοσιευτεί όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για το ελληνικό, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Μεγάλες αλλαγές αναμένονται το επόμενο διάστημα στο τραπεζικό σύστημα. Την ανάγκη για στρατηγικό μετασχηματισμό στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης, της φορολογίας, της τεχνολογίας, της διαχείρισης κινδύνων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διαχείρισης ταλέντου, ανέδειξαν τα αποτελέσματα της έκθεσης της Deloitte Banking and Capital Markets Outlook Reimagining Transformation. Στη συγκεκριμένη έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όσα αναμένεται να αλλάξουν σε 7 βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως τη λιανική τραπεζική, την εταιρική τραπεζική διακυβέρνηση, το σύστημα συναλλαγών, το επενδυτικό τραπεζικό σύστημα, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, τη διαχείριση του πλούτου και τις υποδομές της αγοράς. Ο consulting leading partner Νίκος Χριστοδούλου δήλωσε σχετικά ότι πέρα των ανωτέρων, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις που προέρχονται από την ανάγκη επιτάχυνσης της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να προσθέσει ότι το πολύπλοκο, ατελές και συχνά μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, η μείωση του φυσικού δικτύου καταστημάτων και η διαχείριση του προσωπικού, το οποίο παραμένει πλεονάζον σε παραδοσιακές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα υπολείπεται σε τομείς όπως είναι οι τεχνολογίες αιχμής, η διαχείριση κινδύνου και η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Καλά νέα για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμου Θωμά, δίνεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων εκ νέου υπαγωγής στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνική
ηλεκτρονικής ασφάλισης με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2018 και να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες από την αρχικά περιορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων όπως είχε οριστεί. Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές συνεχίζουν να σαρώνουν την αγορά, υλοποιώντας το σχέδιο της αρχής για τη μείωση της φοροδιαφυγής και περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Δύο ακόμη λουκέτα μπήκαν εχθές το βράδυ σε καταστήματα της Κρήτης. Αυτή τη φορά το σφράγισμα αφορά σε δύο πολύ γνωστά καταστήματα εστίασης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν εκδίδονταν οι σχετικές αποδείξεις. Υπενθυμίστε ότι τις προηγούμενες ημέρες οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προχώρησαν στο πλαίσιο ελέγχων για φοροδιαφυγή στο 48ωρο σφράγισμα 5 καταστημάτων στα Χανιά. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και high-tech φοροδιαφυγή στις ταμιακές μηχανές καταστήματος στη Χερσόνησο, όπου με ειδικό λογισμικό διέγραφαν το 80% των αποδείξεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται παρόμοιο περιστατικό και τα αρμόδια κλιμάκια αναγνώρισαν εύκολα το τι συνέβαινε. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Μαζί μας ο καλός συνάδελφος Φίβος Κλαβιανός. Φίβο, καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Τσίπησαν τα έσοδα, Ναι, θα είμαστε σύντομοι στο σχόλιο. Έχουμε όμως κάτι το οποίο έχει μια αντοχή και έχει μεγάλη σημασία. Το ότι τα έσοδα είναι πάνω και από τους στόχους. 8% πάνω, 200 εκατομμύρια, κυρίως από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όλα αυτά που κουβεντιάζαμε προεκλογικά για το αν υπάρχουν τα περιθώρια να δοθούν αυτά τα επιδόματα, να δοθούν οι φορολαφρύνσεις που δόθηκαν, όλα αυτά δεν ήταν μια πλασματική εικόνα, ήταν μια πραγματική εικόνα. Τα δημοσιονομικά πάνε καλά και υπάρχει δυνατότητα να δίνεται πίσω στην οικονομία και στην κοινωνία όλο και κάτι περισσότερο. Δεύτερο, η κυβέρνηση η νέα έχει αυτό το όπλο πλέον στη φαρέτρα της. Δύσκολα κάποιος θα της πει θέλουμε μέτρα αρνητικά, έχει τη δυνατότητα κάθε χρόνο και αυτή να προχωράει λίγο παρακάτω. Είναι ένα όπλο όμως και για κάτι ακόμα. Λέει ότι χρειαζόμαστε να κερδίσουμε την αξιοπιστία μας ξανά. Όχι. Η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ ψηλά. Πετυχαίνει ένα τεράστιο πλεόνασμα για 3-4 συνεχόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να βάλει μπροστά. Πρέπει να αντιπαραβάλει από την άλλη ότι είναι πολύ μέτριος ο ρυθμός ανάπτυξης, γύρω στο 2%, και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση για τους στόχους. Και όλα τα κόμματα να την υποστηρίξουν προφανώς. Μάλιστα. Φίβο Κλαβιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Συνέχεια. Τώρα αλλάζουμε εμείς θέμα και κλίμα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 44χρονος Γάλλος χειριστής του ταχύπλοου που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στο Θήνη Αργολίδα, στο Πόρτο Χέλι. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δείχνει η 60χρονη τραυματίας, η οποία παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην εισαγγελία ναυπλίου προσήχθη στις 11 το πρωί μετά την προθεσμία που ζήτησε και πήρε χθες για να απολογηθεί ο 44χρονος Γάλλος χειριστής του ταχύπλου που συγκρούστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με μικρό λιευτικό στη θαλάσσια περιοχή Θήνη Αργολίδας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άντρες 60 και 70 ετών και να τραυματιστεί σοβαρά η 60χρονη αδερφή τους. Ο 44χρονος που κατηγορείται για διατάραξη υδάτινων συγκοινωνιών και για διπλή ανθρωποκτονία εξαμελίας και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ και παρουσία μία φορά το μήνα στην πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή. Μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ναυπλίου. Με την ομόφωνη γνώμη του κυρίου ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος υπό δύο περιοριστικούς όρους, την εμφάνισή του στην ελληνική προξενική αρχή που είναι πλησιέστερη στην πόλη της κατοικίας του στο Βέλγιο τις πρώτες 5 ημέρες εκάστου μηνός και την καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ η οποία θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 16 Αυγούστου. Το δείγμα αίματος που ελήφθη από τον 44χρονο χειριστή του ταχύπλου φαίνεται πως ήταν αρνητικός προς την κατανάλωση αλκοόλ. Ο Γάλλος επεσήμανε ξανά ότι η σύγκρουση έγινε επειδή δεν είδε το λιευτικό, μιας και δεν είχε, όπως είπε, επαρκή φωτισμό. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα της οικογένειας των θυμάτων, η οποία υποστηρίζει πως και τα δύο σκάφη έφεραν φωτισμό. Ήταν νόμιμος και εκτός αυτό ήταν η ώρα επιτρεπτή που μπόρεσε να ψαρέψει και χωρίς φώτα. Ο χειριστής υποστήριξε πως δεν διέφυγε, αλλά έμεινε στο σημείο για να βοηθήσει στην ανάσυρση του ενός νεκρού και της τραυματία. Μάλιστα, συμπλήρωσε πως δεν παρουσιάστηκε στις λιμενικές αρχές, καθώς τραυματίστηκε και έτσι πήγε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε με τον δικηγόρο του για να παρουσιαστεί στο λιμενικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζει το λιμενικό σώμα στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ο 44χρονος χειριστής φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα πριν τη σύγκρουση, κάτι βέβαια που ο ίδιος αρνείται. Αύριο είναι κηδεία
Πρέπει να λάβουμε πλήρη έγγραφα της δικογραφίας για να έχουμε μία σωστή γνώμη. Θα κινηθείτε δικαστικά εσείς. Έχει κατατεθεί παράσταση πολιτικής αγωγής. Η οικογένεια των θυμάτων από την πλευρά της, όπως επεσήμανε ο δικηγόρος της, έχει ακολουθήσει την νομική οδό. Την ίδια ώρα η 60χρονη τραυματίας που φέρει βαριές θωρακικές κακώσεις και αιματώματα παραμένει διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Σάββας με τα επόμενα 24 ώρα να είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας της. Μάλιστα, εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν αλλοδαπές γυναίκες σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Η πολυμελής λοιπόν συμμορία φυλάκιζε τις γυναίκες σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και με τη χρήση βίας ή με υποσχέσεις τις ανάγκαζε για λογαριασμό της να εκδίδονται και να, μάλιστα, να στρατολογούν και ομοεθνείς τους. Η δράση της είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Δραστηριοποιούταν συστηματικά στη σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών μέσω των οίκων ανοχής, αλλά και στη νομιμοποίηση της παραμονής τους στη χώρα με πλαστές σφραγίδες στα διαβατήριά τους, αλλά και με πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις για τη χορήγηση δελτίου ασύλου. Τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν τις γυναίκες μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών. Τις έπιθαν ότι θα τους δώσουν μια καλή δουλειά με μεγάλο μισθό στην Ελλάδα και έτσι με τη βούλησή τους οι γυναίκες έρχονταν στη χώρα. Όπου παγιδεύονταν. Ακριβώς παγιδεύονταν, συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε 2 γυναίκες θύματα του τράφικινγκ, δόθηκε αρρωγή και προστασία, ενώ οι έρευνες για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και απόψε για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ.